Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στα τέλη Αυγούστου, με δύο εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, στην ουσία δόθηκε κατεύθυνση, εντολή να μην γίνονται δεκτοί στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και στα κέντρα διημέρησης και φροντίδας ΑΜΕΑ οι ενήλικες και τα παιδιά με αναπηρίες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Απόφαση που σε συνδυασμό με αυτήν της αναστολής συμβάσεων εργασίας των ανεμβολίας των εργαζόμενων στις κοινωνικές δομές έχει φέρει σε απόγνωση χιλιάδες οικογένειες. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να κρύψει στην πράξη την άρνησή της να πάρει πραγματικά μέτρα προστασίας από την πανδημία για τους περιθαλπόμενους και υποστηριζόμενους αλλά και τους εργαζόμενους αυτών των δομών. Και παράλληλα δηλώνει την άρνησή της να οργανώσει εξειδικευμένη και στοχευμένη ενημέρωση με βάση τις ιδιαιτερότητες αυτών των οικογενειών αλλά και αυτών των δομών για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Και μάλιστα εδώ, με αφορμή της συγκεκριμένης εγκυκλίους, υπάρχει και η εξής αντίφαση, ότι στα ειδικά σχολεία και στα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής δίνεται η δυνατότητα στο ανεμβολίαστο του πληθυσμού να πηγαίνει και με self-test ή άλλου είδους τεστ, όπως δηλαδή συμβαίνει και στα τυπικά σχολεία. Ειδικά σχολεία και ιδιωτικές δομές των οποίων ο πληθυσμός έχει ανάλογα χαρακτηριστικά με τον πληθυσμό των ΚΔΙΦ αλλά και των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, τα ερωτήματα προς το Υπουργείο, προς την κυβέρνηση είναι εάν θα αποσυρθεί, αν θα αποσύρουν τις συγκεκριμένες εγκυκλίους που αποκλείουν τα ανεμβολίαστα ΑΜΕΑ από τις συγκεκριμένες δομές, καθώς και τις αποφάσεις που θέτουν σε αναστολή εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί στους ίδιους χώρους. Και δεύτερον, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης ενημέρωσης από ειδικούς στις οικογένειες αλλά και στους εργαζόμενους αυτών των δομών για την επιτακτική ανάγκη του εμβολιασμού, εξασφαλίζοντας φυσικά παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, με άνοιγμα νέων δομών, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθεί και η αραίωση του πληθυσμού των παιδιών και των ενηλίκων που συμμετέχουν στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΙΦ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, από την πολύ αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ακολουθήσει έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία αλλά και στους ηλικιωμένους, καθότι είναι και οι πιο ευάλωτοι εξ ημών, έχουμε πάρει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη, έχουμε φτιάξει μάλλον μια πάρα πολύ συγκεκριμένη στρατηγική μέτρων, η οποία κάθε φορά προσαρμόζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στα όπλα που έχουμε στα χέρια μας και δεύτερον, στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Τι έχουμε κάνει? Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας τα αυστηρότερα πρωτόκολλα για την λειτουργία των δομών σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε κάνει τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των ευάλωτων μέσα στις ίδιες τις δομές. Έτσι, στείλαμε με τη βοήθεια του ΕΟΔΗ συνεργεία μέσα στις ίδιες τις δομές, έτσι ώστε να μην αλλάξει η καθημερινότητα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και να εμβολιαστούν από τον Ιανουάριο. Έχουμε, γιατί σας άκουσα να μιλάτε για προσωπικό, έχουμε αυξήσει το προσωπικό στις δημόσιες δομές μας κατά 1/3 σε σχέση με την στιγμή που παραλάβαμε. Οπότε τις έχουμε θωρακίσει με το αναγκαίο προσωπικό, έτσι ώστε και να βγαίνουν οι βάρδιες, αλλά και οι ωφελούμενοι να έχουν τις υπηρεσίες που το κράτος οφείλει να τους παρέχει. Έχουμε εξοπλίσει όλες τις δομές με τεστ rapid, έχουμε εξοπλίσει τις δομές με δωρεάν μάσκες. Και αυτό που κάνουμε τώρα, έχοντας στα χέρια μας ένα καλό, αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο, είναι ότι κάναμε τον εμβολιασμό υποχρεωτικό για τους ωφελούμενους και τους εργαζομένους των δομών αυτών. Και αυτό γιατί? Για να προασπίσουμε βεβαίως την υγεία τους όπως κάνουμε από την αρχή της πανδημίας. Η επιλογή αυτή πραγματικά μας δικαίωσε. Έχουμε θωρακίσει τις δομές μας, τις κλειστές και τις ανοιχτές, πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σήμερα, πέραν από κάθε προσδοκία, έχουμε πραγματικά στη διάθεσή μας το καλύτερο όπλο, το εμβόλιο. Οπότε, μοναδική μας υποχρέωση είναι να εμβολιαστούμε. Να εμβολιαστούμε για τον εαυτό μας, να εμβολιαστούμε για την οικογένειά μας, να εμβολιαστούμε για να κτίσουμε ένα τείχος ανοσίας σε όλη τη χώρα και κυριότερα να εμβολιαστούμε όλοι εμείς, καθότι έχουμε κάνει κιόλας, για την προστασία των πιο ευάλωτων. Ποιοι είναι αυτοί? Οι ηλικιωμένοι και αμαία.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας του χώρου αυτού είναι σύμφωνη με τον εμβολιασμό και έχει και ίδια εμβολιαστεί. Όμως, εκεί τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ένα ναι, εμβολιαζόμαστε, αλλά και ένα ναι μεν αλλά. Μας αρέσει το εμβόλιο, πιστεύουμε στο εμβόλιο, είναι τεκμηριωμένο το εμβόλιο, αλλά δεν θέλουμε να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των ανθρώπων που δουλεύουν στις δομές. Είμαστε υπέρ του εμβολίου, αλλά δεν θέλουμε να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των πλέον ευάλωτων, οι οποίοι κινδυνεύουν με την ίδια τους τη ζωή, αλλά και με πάρα πολύ δύσκολη νοσηλεία, αν οι ίδιοι νοσήσουν από την πανδημία. Οπότε, και δώστε μου μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Στην πραγματικότητα, αυτό που ζητάει κομμάτι της αντιπολίτευσης είναι να συμπεριφερθούμε σαν να μην υπάρχει το εμβόλιο. Και εμείς αυτό δεν το κάνουμε για τρεις λόγους. Δεν το κάνουμε γιατί από την αρχή επιλέξαμε να προστατεύσουμε τη ζωή και την υγεία των πλέον ευάλωτων. Το κάνουμε γιατί χρειαζόμαστε την βιωσιμότητα των δομών αυτών. Αν οι δομές αναπηρίας βάλουν μέσα μη εμβολιασμένα παιδιά, τότε κινδυνεύουμε από το να κλείνουν κάθε τρεις και λίγο. Και εγώ, όπως δέχομαι συνεχώς τηλεφωνήματα με αιτήματα παρόμοια με τα δικά σας, δέχομαι και συνεχώς την κραυγή αγωνίας όλων εκείνων των γονιών, οι οποίοι έχουν εμβολιάσει τα παιδιά τους που έχουν αναπηρία, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι το εμβόλιο για αυτά, και έχουν μια τρομερή αγωνία τι θα γίνει αν η πολιτεία υποκύψει σε όλες αυτές τις μη τεκμηριωμένες πιέσεις και αφήσει παιδιά τα οποία είναι ανεμβολίαστα μέσα στη δομή και κλείνουν οι δομές κάθε τρεις και λίγο. Οπότε αυτός είναι ο δεύτερος λόγος, η βιωσιμότητα των δομών. Και το τρίτος είναι βέβαια η προσπάθειά μας αποφυγής νέου πανδημικού κύματος. Το έχουμε πει ξεκάθαρα ως κυβέρνηση, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε νέο lockdown, οπότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα αλλά και την των δομών μας, αλλά και την δημόσια υγεία σε όλους τους χώρους. Σας ευχαριστώ. Άκουσα με προσοχή την Υπουργό. Την απάντηση στο συγκεκριμένο πρώτο ερώτημα που θέσαμε στην πρωτολογία. Θα τις αποσύρετε ή όχι, συγκεκριμένη συγκυκλίωση. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα και έχει διατυπωθεί και στο ερώτημα. Τώρα, συγκεκριμένα η επιλογή σας αυτή, αναφορικά δηλαδή με τη συγκυκλίωση, τι αποτελέσματα έχει. Πρώτον, την εκδίωξη στην ουσία εκτός δομών παιδιών, ενηλίκων, που έχουν κάποια αναπηρία, αλλά και, και συγχρόνως φυσικά στον εκ νέου εγκλεισμό αυτών των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Στην ουσία τους κλείνονται στα σπίτια τους. Δεύτερον, στο να φορτωθεί στην ίδια την οικογένεια το κόστος της εκπαίδευσης και της ευθύνης, εξαναγκάζοντάς τους στην ουσία να οδηγηθούν πελάτες στα ιδιωτικά κέντρα. Τρίτον, οδηγεί συγχρόνως στη συρρήκνωση ή, αν θέλετε, και το κλείσιμο των δομών αυτών, ΚΔΑΠ, ΚΔΙΦ κτλ. Και αυτό συμβαίνει την ίδια ώρα που γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συγκεκριμένες οικογένειες των ενηλίκων και των παιδιών με αναπηρίες, πέραν των άλλων προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, όπως σε όλους, σε όλες τις οικογένειες, σε όλη τη χώρα, βιώνουν την ανασφάλεια, το φόβο μπροστά στο άγνωστο. Αλλά και το γεγονός πως είναι εξαρτημένες πολλές φορές από διάφορους ειδικούς που σε πολλές περιπτώσεις συνιστούν στα παιδιά με κάποιο είδους αναπηρία να αποφεύγουν τον εμβολιασμό. Έτσι λοιπόν, μακριά από εμάς αυτό που υπόθηκε, δεν ξέρω αν θέλετε και στη δευτερολογία σας να το κάνετε πιο συγκεκριμένο, περί αντιπολίτευσης και εμβολιασμού. Σαν ως κόμμα ήμασταν ξεκάθαροι και μάλιστα οι εμβολιασμένοι σε ό,τι αφορά τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον ελληνικό λαό και για την πρακτική και τις τακτικές της κυβέρνησης. Τώρα, η εγκύκλειό σας λοιπόν αποτελεί ξεκάθαρα άλλο ένα επικίνδυνο κρίκο της απαράδεκτης επικίνδυνης και εγκληματικής σας πολιτικής. Της πολιτικής δηλαδή της ατομικής ευθύνης στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και αυτό γιατί προσπαθείτε να κρύψετε πίσω από εγκύκλειους όπως οι συγκεκριμένες ή το νόμο περί υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών στους εργαζόμενους σε διάφορες υπηρεσίες, τις προκλητικές ελλείψεις μέτρων προστασίας του λαού, αλλά και την απαράδεκτη κατάσταση του επικίνδυνα υποστελεχωμένου δημόσιου τομέα της υγείας, τη σχεδόν ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, όπως και τις αντιφατικές
τοποθετήσεις και μέτρα που αφήνουν εκτεθειμένο το λαό, τόσο απέναντι στην πανδημία, όσο και στην αντιμετώπιση όλων των άλλων αναγκών του, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και ενώ δεν κάνετε τίποτα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, έρχεστε ως κυβέρνηση εννοώ και κουνάτε το δάχτυλο στο λαό, στους εργαζόμενους και στα αμαία να αποδεχτούν αυτή την πολιτική. Διαφορετικά, ή πετάτε εκτός δομών τα αμαία, ή όπως ήδη υλοποιείται, αναστέλλετε την εργασία και περικόπτετε μισθούς εργαζομένων, αποδεικνύοντας πως η διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων όσο και της δικής δεν έχει πάτο. Και ακριβώς το βολικό σκηνικό για την κυβέρνηση περί εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών, που τροφοδοτείται και από την ίδια την κυβέρνηση, στοχεύει ακριβώς στη συσκότηση των δικών της ευθυνών και των κρατικών ευθυνών για τα πρωτόκολλα λάστιχο, για το άθλιο δημόσιο σύστημα υγείας τόσο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα δωράκια στους επιχειρηματίες της υγείας κλπ. Σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι απέναντι και σε αυτή την κατάσταση, και καλούμε φυσικά σε αυτή την κατεύθυνση τους εργαζόμενους, του λαού, της οικογένειας, των αμαία, να εντάξουν τη διεκδίκηση για την πλήρη και ασφαλή, για τον πλήρη και ασφαλή εμβολιασμό, ώστε να προστατευτεί η υγεία και η ζωή τους, στην πάλη για τη διεκδίκηση ενός σύγχρονου αποκλειστικά κρατικού και δωρεάν συστήματος υγείας χωρίς καμία επιχειρηματική δράση. Και μαζί με αυτά, που είναι τα κύρια να αφαιρέσει από την κυβέρνηση τη δυνατότητα να αξιοποιεί το εμβολιασμένοι ανεμβολίαστοι ως προπέτασμα καπνού για να κρύβει το σύνολο των νοσηλευτικών λαϊκών προβλημάτων και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για ακόμα μία φορά, κυρία Υπουργέ, απαιτούμε να αποσύρετε τις απαράδεκτες εγκυκλίους σας. Και επιτέλους, πάρτε μέτρα. Πρώτον, για την ολοκληρωμένη, το είπαμε και το βάζουμε και στη δεύτερη ερώτησή μας, της επίκαιρης ερώτησης, ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη ενημέρωση από ειδικούς για τις οικογένειες των παιδιών και ενηλίκων αμαία, αλλά και για τους εργαζόμενους των δομών ΓΔΑΠΑ, ΜΕΑ, ΓΔΙΦ κτλ. Για την επιτακτική ανάγκη του εμβολιασμού. Και δεύτερον, εξασφαλίστε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό με άνοιγμα νέων δομών. Προσλήψεις αντίστοιχα προσωπικού για να λειτουργήσουν αυτές οι νέες δομές, ώστε να επιτευχθεί η αρέωση των παιδιών, των ενηλίκων αμαία, των φιλοξενούμενων δηλαδή σε αυτές τις δομές. Σε αυτά θέλουμε να μας απαντήσετε συγκεκριμένα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.